Καλησπέρα σε όλους. Η τεχνολογία μας ενώνει εδώ κάθε Πέμπτη στον ιντερνετικό αέρα του star.gr, Web TV. Κάνουμε ένα recap όλη την εβδομάδα που μας πέρασε, τι καινούριο έχει ανακοινωθεί στα τεχνολογικά δρόμενα Ελλάδας, δηλαδή ελληνική αγορά, τι κυκλοφορεί, τιμές κτλ, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι πληροφορίες εδώ για smartphone, tablet, internet και οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία, το οποίο βρήκαμε χρήσιμο, ενδιαφέρον μάλλον, και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Όπως πάντα, στην παρέα μας, Ιάκωβος και Βασίλης, με special ένδυση, ενδυμασία, ασορτή σήμερα. Είστε ανοιξιάτικοι ωραίοι, αν και έξω βάραγε όλο το μεσημέρι, απόγευμα, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον έριχνε πολύ, πολύ νερό. Και είχε πλάκα που ήταν από περιοχή σε περιοχή, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα από το σπίτι μου, νότια προάστια, οδήγησα 5 λεπτά, γινότανε ο χαμός από πάνω, ο τσίγκος στο αμάξι, ding, 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 ding. Κάνω τη στροφή να βγω παραλιακή, τίποτα. Δηλαδή, Πειραιάς στο βάθος, ανοιχτό. Μετά μίλησαμε. Και χθες το βράδυ, κάπως έτσι. Κάπως. Χθες δεν έριξε τίποτα. Ψυχάλα νότια προάστια. Έριξε σε σένα εκεί. Έριξε. Πού μένεις, Βασίλη? Περιστέρι πλέον. Περιστέρι. Ιάκωβε. Έριξε και προς τον Πειραιά. Έριξε και προς τον Πειραιά. Μια χαρά. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρούλα. Ωραία, φρέσκοι, ζωντανοί, ζωηροί. Έτσι, καλοκαιρινοί. Και ενημερωμένοι για όλα. Έτσι, έτσι, να μεταφέρουμε τις πληροφορίες μας στους φίλους. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνουμε τα mail μας στο webtechtv@star.gr. Καθώς μπαίνουμε και στο Facebook, Star Web TV. Ή βάζουμε το hashtag WebTechTV. WebTechTV, οτιδήποτε συζήτηση, conversation υπάρχει στα social media, βάζετε το hashtag για να το βλέπουμε και ό,τι δεν μας αρέσει να μην σας απαντάμε. Ξεκινάμε με σούπερ ανακοίνωση, αναμενόμενη, μάλλον όχι το αναμενόμενη για ότι θα έπρεπε να συμβεί αυτή τη χρονική περίοδο. Αλλά όχι ότι περιμέναμε ακριβώς την ημερομηνία που θα γίνει. Ανακοινώθηκε λοιπόν για την ευρωπαϊκή αγορά το Sony Xperia Z3 Plus. Πρόκειται ουσιαστικά για το Xperia Z4, όπως ονομάστηκε πριν 3-4 εβδομάδες στην Ιαπωνία, λίγο παραπάνω από 4 εβδομάδες, νομίζω ήταν τέλος Απριλίου, ναι, ένα μήνα και κάτι. Sony Xperia λοιπόν Z3 Plus, ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε ένα ελαφρώς λεπτότερο και ελαφρύτερο Xperia Z3 με την ενσωμάτωση του οκταπύρινου Snapdragon 810. Ήταν λογικό, η προηγούμενη ναυαρχίδα της Sony είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο το Xperia Z3 με Snapdragon 801. Δεν ήταν δυνατόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πήγαινε πάλι Σεπτέμβριος και για να μιλάμε για το Z4. Βέβαια, γράφτηκε ότι το Z5 του Σεπτεμβρίου θα είναι το κύριο πιάτο της Sony, αλλά σίγουρα είτε κρίνουμε OK είτε όχι την ανακοίνωση, επειδή πραγματικά είναι μια μικρή αναβάθμιση, έτσι. Ναι, η οθόνη είναι ίδια, το ISO μέχρι το 12.800 στην κάμερα, είναι λίγο πιο λεπτό, πιο ελαφρύ, έχει μικρότερη μπαταρία κατά κάτι από το Xperia Z3 για να γίνει πιο λεπτό. Και ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα Z3 με Snapdragon 810. Έχει το OneM9 810 οκταπύρινο, εξαπύρινο το LG G4 και οκταπύρινο το Galaxy S6 και το Galaxy S6 Edge. Δεν μπορούσε να μείνει με τον 801 και να κουνιέται, ας πούμε, να το πω έτσι, η Sony. Το οποίο Z3 δεν είναι καθόλου άσχημο ακόμα και στις μέρες μας. Είναι μια χαρά συσκευή. Το ξέρω. Διαβάζω και τα σχόλιά σου, Ιάκωβε, ναι, που το αγαπάς και το υποστηρίζεις. Και όπως βλέπουμε και στο βίντεο, έχει πολύ ωραία χρώματα και ενώ μοιάζει κατασκευαστικά με όλα τα προηγούμενα μοντέλα, εμένα μου κάνει αυτό το κάτι. Φτιστό δηλαδή είναι. Α, εννοείς ότι εσένα σου αρέσει που... Ενώ είναι όλα ίδια και δεν μου αρέσει τόσο, το συγκεκριμένο δεν ξέρω. Ίσως επειδή είναι λίγο πιο λεπτό, μου κάθεται πολύ διαφορετικά στο μάτι. Ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομψό κινητό, έτσι. Δηλαδή, αυτές οι γραμμές είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν χάνει την αξία του, ας πούμε, στο χρόνο, σε ό,τι αφορά τη σχεδιαστική γραμμή. Αλλά είναι κάτι το οποίο ενοχλεί αρκετούς. Θα θέλανε μια εξέλιξη. Και ας πούμε ότι έχει κολλήσει η Sony τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, με το ίδιο μοτίβο. Και τώρα ειδικά αυτό που το Z3 Plus με τον οκταπύρινο και απλά λίγο πιο λεπτό, πιο ελαφρύ. Να πούμε ότι θα κυκλοφορήσει και δίκαρτη έκδοση. Είναι 4G Plus, άρα είναι κι άλλο ένα έξτρα
για όσους γουστάρουν να τρέχουν γρήγορα στο mobile internet, ενώ το Z3 ήταν 4G. Mm-hmm. Τώρα αυτό είναι 4G Plus, LTE δηλαδή Category 6, Cat 6, ενώ θα βγει και δίκαρτη έκδοση, δεν ξέρουμε αν θα έρθει η Ελλάδα, που θα είναι όμως 4G, όχι 4G Plus. Αλλά και πάλι σημαντικό για μια ναυαρχίδα, γιατί συνήθως έχουμε μάθει ότι τα δίκαρτα είναι 3G, και τα μονόκαρτα 4G. Τώρα είναι 4G το μονόκαρτο, 4G Plus και το δίκαρτο 4G. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Και έτσι και για τα. Επειδή αναφερθήκαμε, ας πούμε, να πούμε ακριβώς χιλιοστά και βάρος. Έχει 6,9 χιλιοστά λοιπόν πάχος και βάρος 144 γραμμάρια. Και φυσικά να περιμένετε Xperia Z5 το Σεπτέμβριο. Ε. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να γίνει, γιατί επειδή το έχουν κάνει και στη Sony κιόλας λίγο το σύστημα. Κάθε 6-8 μήνες θα βγάζουν καινούργια ναυαρχίδα. Ναι, και επειδή μου ήρθε νωρίτερα ένα μήνυμα στο κινητό, ξεχάστηκα να το χαμηλώσω. Ας το χαμηλώσω τώρα, για να μην χτυπάει. LG G4, παιδιά, έχουμε και το σχετικό hands-on βίντεο. Ήρθε πριν την προηγούμενη Παρασκευή, έφτασε στα χέρια μας. Να δείτε το και χωρίς τη θήκη. Είναι αυτό το με το μαύρο δερμάτινο, πραγματικά special συσκευή. Την έχουμε δοκιμάσει, είναι τα σπά, ειδικά η οθόνη είναι όλα τα λεφτά. Οκ, okay, πάμε καπάκι στα αυτόπεδο Galaxy. Στην αγαπημένη μας Samsung. Και έχουμε την ανακοίνωση επίσημα πλέον ότι έχουμε Samsung Galaxy S6 Edge, Iron Man Edition, όσοι έχουν δει την ταινία Avengers και είναι fan της σειράς, όπως βλέπουμε και στην οθόνη. Κουκλή, ε! Είναι πολύ εκλεκτισμένο, σε μαύρο και χρυσό, έτσι, φανταχτερό. Βγαίνει σε 64 GB έκδοση. Α, και καλά. Επιθετικός χώρος, ναι, λίγο πιο premium. Από το εισαγωγικό 32. Ναι. Και ωραία συσκευασία, Και ωραία συσκευασία και ακόμα και είναι πολύ ωραίος και ο σήματος φορτιστής του. Και αναμένεται να κυκλοφορήσει γύρω στις 27 Μαΐου στην Νότια Κορέα και ένα μήνα μετά σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ. Αναμένεται τιμολογιακά να είναι πιο ακριβό από το ήδη υπάρχον Edge. Για Ευρώπη. Ευρώπη ακόμα δεν έχει ακουστεί τίποτα. Τα υπόλοιπα specs είναι ίδια δηλαδή. Τα υπόλοιπα specs παραμένουν τα ίδια. Καλά, είναι καταπληκτικό. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Τη φάτσα πίσω, η μάσκα δεν μ' αρέσει. Όλο το υπόλοιπο το έπαιρνα χρυσοκόκκινο. Τις προηγούμενες εβδομάδες τα είχαμε δει μόνο χρωματικά. Τώρα βλέπουμε και το βιντεάκι. Mm-hmm. Εντάξει, και η οθόνη στο Edge. Θα βγει μήπως και το απλό και το flat σε αυτή την έκδοση, μόνο ακόμα, το Edge. Ακόμα το Edge παρουσιάστηκε ακόμα. Εκεί τι στοχεύει η Samsung, μωρέ εσύ. Να το προωθήσει λίγο. Στο Edge, την Edge. Να πούμε πως επειδή είναι limited edition, έχει πάρα πολύ ωραίο packaging. Mm-hmm. Και έχει και ανάγλυφο τον Iron Man. Τη φάτσα. Και δεν ξέρω, την ταινία το Avengers την έχει δει. Την έχει δει εσύ, Ιάκωβε, νομίζω, Βασίλη, όχι. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ήταν καλά για να περάσει. Εντάξει, δεν είμαστε και φαν τη σειρά των κόμικ, αλλά ήταν μια πολύ καλή έτσι να περάσει η ώρα ευχάριστα. Έτσι, ναι. Και ήταν από την αρχή πυροβόλαγε καταιγισμό δράση μάχη. Ναι, ξύλο, έπεφτε ξύλο κανονικά. Οκ, και. Έχουμε ετοιμάσει για όλους τους φίλους ένα γρήγορο hands-on βίντεο στο LG G4. Πάμε να το δούμε. Είναι η πρώτη επαφή που είχαμε μαζί του πριν περίπου 7-8 ημέρες. Όχι, λιγότερο, πριν μια εβδομάδα. Πάμε να το δούμε. Είναι στο καφέ ταμπά δέρμα πίσω και ερχόμαστε πίσω να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης, εδώ στην Αθήνα, σήμερα 21 Μαΐου 2015, επίσημη παρουσίαση του LG G4 στην Ελλάδα, πρώτη επαφή με τη συσκευή μετά την ανακοίνωσή της πριν αρκετές ημέρες σε Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη και Νέα Υόρκη. 4 Μαΐου, 5η, κυκλοφορεί η συσκευή στην ελληνική αγορά με τιμή 769 ευρώ. Και έχουμε εδώ πέρα μία πρώτη επαφή. Τις επόμενες ημέρες θα έρθει η συσκευή στα χέρια μας για full review. Να πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε, αλλά να κάνουμε ένα recap. Η συσκευή λοιπόν έχει οθόνη 5,5 inches LCD τεχνολογίας Quantum Display με ανάλυση Quad HD. Τον εξαπύρινο επεξεργαστή Snapdragon 808, μνήμη RAM 3 GB και κάμερα
16 MP πίσω με laser autofocus, LED flash και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε το spectrum chroma detector που αναγνωρίζει τα χρώματα για να κάνει τις φωτογραφίες καλύτερες. Θα κυκλοφορήσουν αρχικά στη χώρα μας 2 εκδόσεις, όχι σε ό,τι αφορά τα specs αλλά σε ό,τι αφορά την εμφάνιση. Συγκεκριμένα αυτό το καφέ ταμπά όπως ονομάζεται και ένα μαύρο και με μαύρο δέρμα. Καφέ ταμπά δερμάτινο λοιπόν και μαύρο δέρμα. Να ξέρετε ότι το μαύρο είναι λίγο πιο σαγρέ, όχι λίγο, είναι εντελώς σαγρέ. Πάντως μέσα στη συσκευασία είτε σε αυτό το καφέ είτε στο μαύρο θα βρείτε και από μία και από ένα καπάκι σε χρυσό, σε χρυσαφίζον μάλλον ασημή πλαστικό. Όπως βλέπετε υπάρχει μία κυρτότητα στην συσκευή. Η μπροστινή κάμερα είναι 8 MP και τραβάει βίντεο Full HD. Η πίσω κάμερα 16 MP τραβάει βίντεο Quad 4K θα το λέγαμε. Βγαίνει το καπάκι, αποσπόμενο καπάκι, αποσπόμενη μπαταρία, υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD. Ενσωματωμένη μνήμη 32 GB και επίσης εντάξει, NFC, Bluetooth και όλα τα υπόλοιπα, συν το λειτουργικό σύστημα Android Lollipop και συγκεκριμένα την έκδοση 5.1, μια έκδοση την οποία δεν φοράει αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός, εννοώντας ούτε το One M9, ούτε το Galaxy S6. Αυτά λοιπόν μια πρώτη επαφή με τη συσκευή. Πραγματικά ήμουν αρκετά επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τη συνάντησή μου με το δερμάτινο πίσω καπάκι. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε το μαύρο. Είναι λίγο σκληρό και σαγρέ κάπως. Εδώ το καφέ αυτό το ταμπά είναι πιο φυσικό και μαλακό στην αφή. Σε κάθε περίπτωση η συσκευή μου φαίνεται ελαφριά, παρότι είναι μεγάλη, ας πούμε 5,5 ίντσες οθόνη. Είναι ελαφριά, η κυρτότητα είναι ικανοποιητική, όχι φυσικά τόση όσο το Jeff Flex 2, αλλά εξακολουθεί παραμένει να είναι κυρτό και μπορείτε να το δείτε από όλες τις πλευρές το κινητό πριν φτάσει στα χέρια μας και προχωρήσουμε επιμελώς στην πλήρη δοκιμή και το review. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Εδώ λίγο ακόμα με το G4. Bye-bye. Bye-bye, το λέω στο τέλος της εκπομπής. Τώρα ακούστηκε και εδώ. G4 λοιπόν, να πω ότι στο TechBlog.gr έχουμε και full συγκριτικό mega video test σύγκριση με το Galaxy S6 το Flat και το One M9. Και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα ακούσατε. Την άλλη εβδομάδα, 4 Ιουνίου, κυκλοφορεί η Ελλάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 4. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, 7.69, όσο έχει και ο ανταγωνισμός. Σούπερ, τα είπαμε. Οθόνη. Μπαταρία δεν μας είπες όμως, Κώστα, έτσι. Μπαταρία 3.000 mAh. Πάρα πολύ. Καλύτερη σίγουρα από του G3 που είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, πόσο πιθανολογείς ότι μπορεί να κρατήσει με. Με σκληρή χρήση. Με σκληρή χρήση. Εντάξει, ναι. Στη βγάζει τη μέρα. Τη μέρα, ε. Αν σου έλεγα ότι θα μπορούσε να πάρει συσκευή που να σου κρατήσει 4 με 5 μέρες σκληρή χρήση. Ναι. Και όλα αυτά. Θα ήθελα. Μας το φέρνει η Ainos, μια κινέζικη εταιρεία, με το D6000. Με διπλή μπαταρία που ακίζει τα 6.000 mAh. Α, στο. Αρθριστικά, ε. Ναι. Έχει δύο μπαταρίες, η μία 2.480 mAh. Και μία με 3.520. Είναι και οι δύο τοποθετημένες στη συσκευή, μία είναι μόνιμα και η άλλη μπορεί να βγαίνει. Να πούμε ότι φορτίζουν και οι δύο ταυτόχρονα με reversible USB 3.1 Type-C, όπως έχουμε δει και σε συσκευές iOS. Τι λες? Η οποία θύρα, να σημειώσουμε ότι εμφανίστηκε πρώτα από την Apple στο MacBook το τελευταίο τώρα που βγήκε το. Το νέο MacBook που λένε. Το σκέδρο. Μάλιστα. Και τώρα έχει παίξει, το έχει βάλει ο Κινέζος εκεί πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα θύρα αυτή. Δεν ψάχνεις αν την micro USB να τραυματίσει τη συσκευή σου. Αν θα την βάλεις από πάνω ή από κάτω. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, να πούμε πως οι περισσότεροι κατασκευαστές δεν έχουν τόσο μεγάλη, δεν προσέχουν τόσο πολύ τη διάρκεια της μπαταρίας προς χάρη του design. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι στα 11,9 χιλιοστά. Αρκετά παχιά συσκευή. Είναι παχουλό, ναι. Και να πούμε πως έχει οθόνη 5,2 ιντσών στα 1080p, επικάλυψη με Gorilla Glass 3,
Έχει Android 5, μνήμη RAM, 3 GB. Βλέπουμε τη συσκευή και στο βίντεο. Το φίλο τώρα ότι βγάζει την αποσπόμενη και μέσα παραμένει, εξακολουθεί να λειτουργεί το κινητό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί έχει ακόμα μία μέσα που δεν βγαίνει, άρα έχει έξτρα αποθηκευτικό χώρο. Ή αν θες, αφήνεις την μπαταρία την άλλη σπίτι και γίνεται πιο ελαφρύ. Πιο λεπτό δεν μπορεί να γίνει βγάζοντας την μπαταρία, αλλά σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ναι, και να πούμε πως υποστηρίζει και δύο κάρτες SIM με LTE. Και βλέπω εδώ πέρα τιμή 145 ευρώ ο Κινέζος, Η απλή έκδοση. Περίπου. Η πιο χοντρή, η πιο μεγάλη, είναι στην τιμή των 265 ευρώ. Με 265 είναι που έχει τις δύο μπαταρίες. Ναι. Α, εντάξει. Και μάλιστα, 120 ευρώ λοιπόν για την έξτρα μπαταρία. Θα είναι και πιο λεπτό, φαντάζομαι, το 145. Ή θα έρχεται χωρίς την μπαταρία και θα είναι το ίδιο. Τέλος πάντων. Πάντως, ενδιαφέρουσα φάση. Αν μικραίναν και οι μπαταρίες να γίνονται και πιο λεπτά οι συσκευές, γιατί είδες, ας πούμε, που λέγαμε πριν για το Xperia, το Z3 Plus, ότι έγινε λεπτότερο, αλλά του φάγε μερικά mAh όρια η Sony για να λεπτύνει. Είναι εκεί αυτή η περίεργη ζυγανιά. Η μανία που έχει και η Apple με τις συσκευές που κοιτάει το πάχος των συσκευών για χάρη της μπαταρίας. Και μιας και μιλάμε για κατασκευαστές, να περάσουμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, που θα δούμε το πρώτο τρίμηνο του 2015 ποια είναι η κατάσταση στους κατασκευαστές, τι έχουν πουλήσει και ποιο είναι το ποσοστό τους σε αυτή την αγορά με τις συσκευές. Ο Ιάκωβος σχολιάζει. Θα σχολιάσει σε λίγο, τον βλέπω κάπως. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Samsung βρίσκεται, έχει market share, δηλαδή μερίδιο αγοράς, το πρώτο τρίμηνο του 2015 στο 24,3%, αυξημένο σε ένα ποσοστό από το 20,10% που είχε το αντίστοιχο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2014. Συμπεριλαμβάνεται Android, Tizen και Windows Phone. Είναι λογικό, όλα τα έχει μέσα. 82,8 εκατομμύρια τεμάχια έδιωξε η Samsung το πρώτο τρίμηνο. Δεν νομίζω να είναι πωλήσεις, πρέπει να είναι shipments. Συσκευές που έχουν φύγει από το εργοστάσιο. Δεν είμαι σίγουρος άμα είναι πωλήσεις. Ναι, αυτό. Ναι, πρέπει να είναι αποστολές ακριβώς, είναι shipments αυτά. Άρα απλά τα έχει διώξει και έχει πάρει τα λεφτά της. Το αν έχουν φτάσει, αν έχουν πουληθεί μετά από τους resellers, δεν το ξέρουμε. Πάντως, 82,8 εκατομμύρια συσκευές. Εκατομμύρια δεν είναι? Ναι, εκατομμύρια. Η Apple δεύτερη, εξακολουθεί να έχει τη δεύτερη θέση με 61,6. Έχει αύξηση και αυτή. Συγγνώμη, μείωση βλέπω. Από το 20,10% πήγε στο 17,9, ενώ το τελευταίο τετράμινο του 2000, το τελευταίο τρίμηνο του 2014 είχε πάει πάρα πολύ καλά. Που είχαμε και την κυκλοφορία των 6 και 6 Plus. Ήταν, ναι, τώρα εντάξει, ξεπούλησε εκεί πέρα, πούλησε τα πάντα της, ας πούμε. Και τώρα τον Ιανουάριο ήταν και η Samsung με S6 και S6 Edge. Ήταν το τρίμηνό της. Ναι. Μπορούμε να έχουμε και την κάρτα όσο σχολιάζουμε, αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Τι ρε. Μία Samsung. Επιθετικός. Ναι. Λοιπόν, μία Samsung η οποία πρέπει να πούμε ότι στηρίζει τις πωλήσεις της σε πάρα πολλές συσκευές σε σχέση με την Apple, η οποία έχει στην ουσία μία συσκευή με δύο παραλλαγές, άντε τρεις. Πουλάει όμως το 5S, δεν μπορείτε ακόμα. Το S5, το για iPhone. Ναι. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι όλες οι πωλήσεις της Samsung στηρίζονται σε πάρα πολλά μοντέλα από πολύ φθηνά. Καλά, μέχρι premium. Και σε τρία λειτουργικά. Και σε τρία λειτουργικά. Σε τρία λειτουργικά. Ενώ η άλλη μόνο στο iOS. Σας κάνει εντύπωση που δεν παίζει μέσα Sony? Το Microsoft πάντως βλέπω. Η HTC. Κοιτάξτε κάτω-κάτω. Μετά εντάξει, Huawei, LG, Xiaomi, ZTE και όλο το κάτω ο συφερτός Κινέζος. Η Apple είναι η μόνη μη ασιατική εταιρεία. Πλάκα στην πλάκα. Νότιο Κορέα, Κίνα, Νότιο Κορέα, Κίνα. Coolpad, Yulong, TCL, η Alcatel είναι TCL και Vivo στο τέλος. Μάχη τρελή. Μάλιστα, πάμε next θέμα. Παραμένουμε στα κινητά φυσικά και θα σκεφτόσασταν ότι θα πήγαινε το μυαλό σας ότι όταν σβήνεται ένα... Όταν θέλετε να πουλήσετε ένα κινητό και ετοιμάζετε να το σβήσετε, δηλαδή το σβήνετε, το κάνετε reset για να το πουλήσετε, πολύ απλά ότι έχετε τραβήξει μέσα
έχουν εξαφανιστεί, έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Φαίνεται όμως ότι παραμένουν μέσα κάποια στοιχεία, δεν μπορεί οποιοδήποτε να τα ανακτήσει, αλλά ερευνητές από το Cambridge University ανακάλυψαν ότι το factory reset στις Android συσκευές δεν σβήνει εντελώς τα αρχεία από το κινητό. Hackers, λέει, και οι δικοί σους υπολογιστές μπορούν να ανακτήσουν αυτά τα δεδομένα. Και συγκεκριμένα οι ερευνητές ανέφεραν ότι μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε διαγραμμένα βίντεο, φωτογραφίες και άλλα αρχεία, αλλά και σε μηνύματα που είχαν αποσταλεί ή είχαν παραλυφθεί στο κινητό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για εμάς τον τελικό καταναλωτή τώρα αυτό. Ποιος θα κάτσει, ας πούμε, τώρα και τι φωτογραφίες. Να μπει σε διαδικασία τώρα να κάτσει να κάνει ανάπτυξη των αρχείων που υπήρχαν πριν. Αυτό, αλλά σίγουρα φαντάζομαι ότι έχει μεγάλη σημασία σε επίπεδο εταιριών και κυβερνητικών στελεχών, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα σίγουρα θα υπάρχει ένα procedure που φεύγοντας το στέλεχος ή κάτι άλλο θα παραδίδει και τη συσκευή. Δεν νομίζω δηλαδή να. Δεν θα είναι σαν εμάς τους απλούς χρηστές. Ακριβώς. Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι το ψιλοπεριμέναμε όταν ξέρεις ότι υπάρχουν εκεί έξω εταιρείες όπως π.χ. που σου λένε ότι κάνουμε ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένους σκληρούς δίσκους ή είναι κάποια άλλα λογισμικά που σου λένε ότι μπορώ να σώσω κάποια αρχεία από το USB stick σου που έχει σβήσει. Ήταν, ας πούμε, λογικό να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Δεν είναι για να φοβηθούμε ή κάτι άλλο, αλλά σίγουρα. Είναι ένα ωραίο θέμα που αναδείξαμε. Σε διακοπτό. Και γεγονός είναι ότι οι πιο πολλοί από εμάς απλά κάνουμε μεταβίβαση της συσκευής μας σε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Άρα εντάξει, πιστεύω δεν έχουμε να φοβούμαστε κάτι, γιατί δεν πιστεύω κάποιο μέλος της οικογένειας να θέλει να μας κάνει κακό με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, ναι, έχεις ένα δίκιο. Υπάρχουν και άλλοι όμως που τα πηγαίνουν σε ανάλογα καταστήματα. Ναι, είδα τον Αντωνιάκο εδώ δίπλα. Σου έχω φέρει το Microsoft 640 το Excel να δεις. Ωραία, μια χαρά. Που μου ζήτησες. Ξέρεις, τώρα θα δει τι έχεις κάνει με τη συσκευή ο Ιάκωβος, έτσι. Επειδή δεν τον φοβάμαι τον Ιάκωβο, θα του την αφήσω με ό,τι έχει μέσα, να ανοίξει το μάτι. Όλες τις παραγγελίες, έτσι, σαρίες. Οκ, τι γίνεται με το iOS 9 και την Apple, φτάνουμε στο καλοκαίρι και στο WWDC 2015. Συγγνώμη, να πω ότι σήμερα έχει ξεκινήσει Google I.O. I.O. 2015 Σαν Φρανσίσκο, και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ανακοινώσεις και για την επόμενη έκδοση Android. Όμως, πλήρες ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίναμε να έχουμε αυτή τη στιγμή που βλέπετε την εκπομπή. Την επόμενη Πέμπτη πιστεύω θα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα από τις ανακοινώσεις εκεί. Okay. Και λέγαμε για την Apple και το iOS. Το δικό της συνέδριο, το ετήσιο. Το δικό της συνέδριο, που θα γίνει στο Σαν Φραντζίσκο 8 με 12 Ιουνίου. Και αναμένουμε όλοι τη νέα έκδοση, μια πρώτη ματιά στο iOS 9. Και σύμφωνα με κάποιες πηγές από τον i5 Mac, θα ετοιμάσει και μια δεύτερη έκδοση του iOS 9. Θα την έλεγα λίγο πιο ελαφριά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο απροβλημάτιστα παλιότερες συσκευές όπως το iPhone 4S και το iPad Mini το πρώτο. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στο 6 Plus. Που έχω με την 8.3, έχω καιρό να δω έτσι τόσα πολλά προβλήματα. Αλήθεια, Σε κολλήματα, σε κρασαρίσματα, έτσι λιγάκι κάποια θέματα. Και θυμάσαι ότι όταν βγήκε να πούμε η έκδοση 8, που την πήρανε και προηγούμενα μοντέλα που... Είχαν βγάλει μετά από λίγο... Είχαν φάει μεγάλο πακέτο. Άρα τουλάχιστον σε παλαιότερα μοντέλα, αν σταθούν οι πληροφορίες που έχει στο σελίδα 9 του 5 Mac, ίσως υπάρξει μια light έκδοση iOS 9. Ναι. Με τι όμως, με features που θα απουσιάζουν. Θα έχει features που θα απουσιάζουν λογικά. Τώρα ξέρω αν θα το κάνει η Apple στο τέλος. Μου φαίνεται λίγο ξένο για την Apple. Ξενικό για τη φιλοσοφία της Apple. Ναι. Και από την άλλη τι, δηλαδή τα features είναι αυτά που κάνουν ένα λειτουργικό να μην γρασάρει, δεν ξέρω. Μήπως είναι και έμεση απαξίωση προηγούμενων συσκευών. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάντως εικάζεται ότι θα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό με την ονομασία Rootless, το οποίο θα αυξάνει την ασφάλεια των εφαρμογών σε επίπεδο iCloud. Βέβαια, πόσο ασφαλές θα είναι το iCloud, πάλι που είχαμε θέματα με φωτογραφίες των celebrities. Ναι, ναι. Και λοιπά. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Μάλλον θα βελτιωθεί η εμπειρία χρήσης, όπως αναμένουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι θα γίνει και στις παλιότερες συσκευές που κακά τα ψέματα υπάρχουν στα χέρια πολλών χρηστών ακόμα. Πάρα πολύ. Εμένα μία φίλη μου πήγε και πήρε το iPhone το 5.
Και 4S πολλούνται ακόμα καινούργια που έχουν μείνει από stock. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Για να δούμε. Λοιπόν, Jacob, μας τα ανέλησες ωραία, ειδικός απλολόγος ο Ιάκωβος. Όμως δεν αναλώνεται μόνο σε ένα λειτουργικό σύστημα. Έχει ευρεία γνώση και άλλων λειτουργικών συστημάτων. Ίσως όχι τόσο με τέτοια λεπτομέρεια όσο τα Apple, αλλά είναι γνώστης. Γι' αυτό θα τσιμπήσει και το X40 τις επόμενες μέρες να το δουλέψει. Τι έχεις ετοιμάσει για τους φίλους που έχουν Windows Phone? Για τους φίλους που έχουν Windows Phone, θα προτείνουμε κάποια βήματα για να εξοικονομήσουμε χώρο από το κινητό μας και να μεταφέρουμε τα αρχεία μας στις κάρτες microSD. Που κακά τα ψέματα, ένα σωρό Lumia φτηνά Windows Phone έρχονται ακόμα με 8 GB, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, είναι σημαντικά είναι τα tips. Η πλειοψηφία των Lumia έχει κάρτα μνήμης, υπάρχει θύρα. Ευτυχώς. Βλέπουμε και τις εικόνες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο μενού με τα προγράμματα και να πατήσουμε πάνω στο Storage Cells, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας, και να επιλέξουμε το phone, δηλαδή το χώρο που αντιστοιχεί στο χώρο του τηλεφώνου των αποθηκευτικών. Έπειτα μπορούμε να πατήσουμε σε κάποια από τις κατηγορίες, όπως πούμε το Apps και Games, και όπως μας εμφανίζει στην οθόνη μας, να διαλέξουμε μία ή και παραπάνω και να τις επιλέξουμε και να πατήσουμε μετά Move to SD Card. Να μεταφερθεί στην SD. Να τις μεταφέρουμε τις εφαρμογές, είτε μηνύματα, είτε φωτογραφίες, είτε βίντεο, είτε μουσική, στην κάρτα SD. Ή by default να ορίσουμε πού θα αποθηκεύονται. Ναι, ναι, ναι. Πάλι μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να πατήσουμε στο AdSense, να πατήσουμε πάλι στις κατηγορίες και του τηλεφώνου μέσα και να επιλέξουμε, αντί για την επιλογή phone, να είναι microSD, έτσι ώστε και οι εφαρμογές να καθίσουν εκεί απευθείας και οι φωτογραφίες που τραβάμε και τα βίντεο να πηγαίνουν απευθείας εκεί και να μην καταχωρούν χώρο στο κινητό. Πολύ σημαντικό. Το storage sense λοιπόν. Πάρα πολύ καλό. Υπάρχει από την έκδοση 8.1. Από την 8.1, από μπράβο, ναι. Ενδιαφέρον αυτό που έχει κάτσει η Microsoft, έχει φτιάξει dedicated εφαρμογή μέσα και δείχνει ότι ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Αδειάσαμε λοιπόν το χώρο στο Windows Phone μας. Τώρα ήρθε η στιγμή να το γεμίσουμε με εφαρμογές που θα μας πει ο Βασίλης αυτή την Πέμπτη. Τι καλό έχεις ετοιμάσει, Μπίλη? Αυτή την Πέμπτη έχουμε εφαρμογές από μια εταιρεία που λέγεται Symob. Είναι εφαρμογές για Android και iOS συσκευές, οι οποίες είναι το 94 seconds, 94 degrees και 94%. Percent. Έτσι. Ξεκινώντας από το 94 seconds, category word game, πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να παίξουμε μόνοι μας αλλά και με φίλους και στην ουσία έχουμε να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις μέσα σε 94 δευτερόλεπτα. Μας δίνεται η βοήθεια από 4 διαφορετικούς μπαλαντέρ, μπορούμε να το πούμε έτσι, κάποιες βοήθειες, και έτσι παίζουμε το παιχνίδι. Κάθε εύκολη απάντηση που απαντάμε παίρνουμε ένα πόντο και κάθε πιο δύσκολη, δηλαδή κάτι που είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί ο άλλος, παίρνουμε 2 πόντους. Αυτό μας βοηθάει ταυτόχρονα να είμαστε και παραγωγικοί, να σκεφτόμαστε πράγματα, αλλά και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μια χαρά. Και ουσιαστικά έχεις την πίεση του χρόνου που σε κάνει να χώνεσαι και να... Όπως και το Wisdom την προηγούμενη φορά που μας είχε... Όπως και το Wisdom που πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ. Έχει κάνει θράψη. Επόμενο, Βασίλη. Είναι το 94 Degrees, που είναι Fun Trivia Quiz. Στην ουσία σου τίθεται ένα ερώτημα, όπως για παράδειγμα, πού βρίσκεται η Κίνα. Σου βγάζει ένα χάρτη και εσύ πρέπει να επιλέξεις πού είναι κοντά. Κάνεις κλικ, βγαίνει ένα πιν, μια μικρή έτσι πινέζα να το πούμε έτσι στα ελληνικά, και στο σημείο που έχεις επιλέξει σου λέει πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρίσκεσαι από τη σωστή απάντηση. Α, αυτό έχει πλάκα. Να πούμε ότι έχει πάρα πολλές κατηγορίες. Αν δεν τη βρεις κατευθείαν. Αν δεν τη βρεις κατευθείαν, ναι, έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αθλήματα, χώρες, σημαίες. Πάμε στο 94%. Η τελευταία είναι που θα μας πεις. Η τελευταία εφαρμογή, που εκεί πέρα είναι κάτι σαν το «κάτι είπαν». Άκου τι είπαν. Α, το «άκου τι είπαν» που παίζει στο... Είναι πολύ παρεμφερές. Σε ανταγωνιστικό κανάλι. Να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα στο Star έχουμε τροχό της τύχης που τα σπάει. Εντάξει, έτσι. Έτσι. Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Τρελός. Πολυχρονιάδης, πώς λέγεται εκεί, γαμούν τις μορφές. Πολυχρονίδης. Λέγε. Μπίλη, συνέχισε. Όπου προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα, για παράδειγμα, σου λέω εγώ, πες μου κάτι που τρως με το χέρι σου. Και εσύ προσπαθείς να βρεις το 94% των σωστών απαντήσεων ή των απαντήσεων που έχουν απαντήσει οι πιο πολλοί. Να πούμε ότι και αυτό μπορείς να το παίξεις μεταξύ φίλων.
Και εδώ πιθανολογείς ποια είναι η γνώμη του κοινού. Special. Διαθέσιμα για ποιες... Για Android και iOS συσκευές. Standard. Να μην ξεχνάμε, Βασίλη μου, να μην ξεχνάμε και τα Windows Phone. Θέλω να μας βρίσκεις και εφαρμογές για τους φίλους. Απλά άλλοι τα ξεχνάνε και δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Και δεν φτιάχνουν developers εφαρμογές. Έτσι, να τα λέμε. Είναι και αυτό. Μ' άρεσε το σχολείο σου. Με βάλεις στη θέση σου, στη θέση μου. Και Jacob, τι ξανά πάμε πίσω Apple και τι έχουμε αυτή τη φορά. Έχουμε σε hardwareικό. Ναι, σε χαρτογορικό έχουμε από την εταιρεία Moscase θήκες για το 6 και το 6 Plus, οι οποίες είναι main bumper, αλλά διαθέτουν και ενσωματωμένες πλάτες που τις οποίες μπορούμε να αλλάζουμε και να εφαρμόζουμε διάφορες λειτουργίες που μας δίνονται από τις πλάτες τους. Θερμόμετρο βλέπω εκεί. Ναι. Υπάρχουν οι πλάτες που μετράει την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα μας μέσω της αναπνοής. Διαθέτουν ενσωματωμένα ηχεία. Άλλη πλάτη διαθέτει ηλιακές κυψέλες για φόρτιση από τον ήλιο. Άλλες με σωματωμένη μπαταρία, ακόμα και με οθόνη e-ink, που μπορούμε να διαβάζουμε εκεί τα βιβλία και να μας έχονται ειδοποιήσεις και να κερδίσουμε μπαταρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Ιάκωβε, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Πάμε να δούμε βιντεάκι με τις special θήκες για iPhone 6 και iPhone 6 Plus και επιστρέφουμε στούντιο για να συνδεθούμε στο τηλέφωνο αυτή την Πέμπτη με Βάιο Βίτο Σαλόνικα. Πάμε! Moscase is a new health tracking accessory in the form of a smartphone case. Monitor your health without having to wear additional devices. It's all in your phone. Well-being accessory is just the beginning. The reason why we left the back open is due to the fact that you can attach various back plates to the phone on the fly, thus further expanding the functionality of the Moscase. Hi, I'm Andy, Project Manager of Design at Moscase. Hi, this is Borel. I'm the CTO of Moscase. The two most common accessories that smartphone users have are a protective case and a health or well-being accessory, and we wanted to combine these two into one multi-function product. It is the most intuitive and comfortable way of tracking your health. By seamlessly becoming one with your phone, you never have to think about it, just let it do its job. At Moscase, we believe in great products. We don't want you to buy just another accessory. We want you to smarten your smartphone, to make it even better. And you have your phone always with you, and so is Moscase always with you. Welcome. I am Akos. I am the CEO of Moscase. With Moscase, users don't have to deal with charging, connecting, and wearing additional devices. The case was designed to provide protection and a very good grip for your phone. We are using premium materials to give you the best feel. And despite having a lot of internal components, we designed it to be slick and modern, so it doesn't ruin the looks of your phone. We're here in the university lab where we have access to all the equipment and 3D printers that we need for prototyping. Hi, I'm Adriana, spokesman of Moscase. I'm Barnabas, head of mobile development at Moscase. Our goal was to supply our users with advanced, personalized health updates using the only tool they really need on a daily basis. In order to make this happen, we need support from people like you, who believe in our passion for making the coolest, most intuitive, and most practical smartphone accessory ever. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω. Μας έκαναν εκεί πέρα τη διαφήμιση για τις θήκες για το iPhone 6. Ας κάνω και εγώ τη δική μου διαφήμιση. Μόλις παραλάβαμε, παιδιά, στο Tech Blog Shop θήκες για το LG G4, όπως αυτή είναι εδώ πέρα που βλέπετε, σε διάφορα χρώματα. Είναι μόνο το πίσω μέρος, δεν έχει flip καπάκι μπροστά. Μπείτε Tech Blog Shop και ρίξτε μια ματιά και φυσικά αφού αγοράσετε το G4. Συνδέομαι Θεσσαλονίκη με Βάιο Βίτο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Έλα, αγόρι μου. Δεν σε βλέπουμε εκεί πέρα με τα διαστημικά σου, τα εφέ, τα τέτοια. Έτσι. Πού βρίσκεσαι αλήθεια αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα από τα κεντρικότερα, τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και έχει παρουσίαση εδώ η Ολύμπου σήμερα τη σειρά OMD με όλες τις μηχανές και τους φακούς της και γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε εικόνα, αλλά έχουμε όλα τα καυτά νέα της εβδομάδας που μας πέρασε. Γίνεται ταυτόχρονα και με event που νομίζω που πραγματοποιείται εδώ στην Αθήνα, ε?
Χθες έγινε στην Αθήνα. Α, χθες έγινε στην Αθήνα. Χθες έγινε στην Αθήνα και σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι από την Ολύμπου Τσεχίας και μας ενημερώσαν εδώ για όλα τα καινούργια συστήματα που έχουν οι μηχανές της εταιρείας. Τι θα γίνει, θα πας το Σεπτέμβριο Ζάης ή όχι? Το σκεφτόμαστε, θα δούμε. Λογικά ναι, αλλά θα το δούμε αυτό. Ωραίος. Για να ξεκινήσουμε. Πάμε γρήγορα. Τι παίζει αυτή την εβδομάδα? Ξεκινάμε λοιπόν. Το πρώτο που έχουμε να αναφέρουμε είναι το καινούριο mount, θα το πω. Σαν τρυποδάκι, θα φανταστείτε το. Λέγεται GeckoPod και στην ουσία μπορούμε να τυποθετήσουμε όχι μόνο τη φωτογραφική μας μηχανή, αλλά το smartphone ή την κάμερά μας οπουδήποτε θέλουμε. Γιατί ο σχεδιασμός του αντιγράφει στην ουσία το πόδι της άβρας και πώς αυτό αγκαλιάζει τα διάφορα κλαδιά και τα διάφορα δέντρα που ανεβαίνει. Όπως θα δούμε και στο βίντεο, πρόκειται για κάτι πολύ επαναστατικό. Μπορεί να σηκώσει αρκετό βάρος, όχι βέβαια μια μεγάλη DSLR, αλλά μια compact μηχανή σίγουρα. Ζυγίζει μόλις 50 γραμμάρια, το έχουμε πάνω μας δηλαδή. Και φυσικά περιμένουμε να βγει τον Οκτώβριο του 2015 περίπου στην αγορά. $12, $20, κάπου εκεί πάνε το κόστος για να το παραλάβουμε. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο, ειδικά αν κάποιος θέλει να σταθεροποιεί την κάμερά του ή το smartphone του για να βγάζει κόμμα. Και οπουδήποτε βλέπουμε μπορεί να σταθεροποιήσει. Οπουδήποτε. Αυτό δεν θυμίζει λίγο την τρέλα με το άλλο, με τα μπιλάκια που ήταν ένα... Το Gorilla Pod είναι ακριβώς, είσαι πολύ ενημερωμένος, είναι σαν τον Gorilla Pod, απλά εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική υλοποίηση που νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο στο στήσιμο σε σχέση με τον Gorilla Pod. Ναι, τον Gorilla Pod δεν μπορούσα, ρε φίλε, ποτέ να το ξαναισιώσω. Έτσι ακριβώς όπως το λες, σωστά. Λοιπόν, ωραίο, έξυπνο, ωραίο γκατζετάκι. Μ' αρέσει και κουμπώνουν πάνω και smartphone. Μπορείς να το έχεις σαν θήκη, μάλλον σαν βάση, σαν έτσι αλλιώς. Ωραίο για το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει. Αλλά μας λες ότι πάει για Οκτώβριο, το χάνουμε το καλοκαίρι. Μάλλον το κάνουμε, αλλά εντάξει, από τον Οκτώβριο και μετά μπορεί να το έχει όποιος θέλει. Okay. Επόμενο, τι έχουμε? Sliders είναι μια νέα εφαρμογή η οποία μπορεί να μεταδέψει οποιαδήποτε συσκευή iOS, κυρίως βασικά iPad, σε μια ψηφιακή κορνίζα. Είναι δωρεάν μέχρι την 1η Ιουλίου. Βέβαια το κόστος δεν είναι και φοβερό, μετά γίνεται περίπου στο κάτω από ένα ευρώ. Και στην ουσία τι κάνουμε, είτε έχουμε λογαριασμό στο Flickr είτε δεν έχουμε, μπορούμε να κάνουμε tag κάποιες λέξεις κλειδιά, δηλαδή να βάλουμε sunset ας πούμε ηλιοβασίλεμα και στη συνέχεια μέσα αυτής της εφαρμογής το iPad γίνεται μια ψηφιακή κορνίζα που παίζει συνεχώς φωτογραφίες ηλιοβασιλέματος ή αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε το λογαριασμό στο Flickr το δικό μας και να έχουμε τις φωτογραφίες οικογενειακές μας κτλ. Πού μπορούμε να το δούμε αυτό, φίλε? Μπορούμε να το βρούμε στο App Store φυσικά και μπαίνοντας στο άρθρο του pdtel.gr. Από εκεί πέρα έχουμε το link για να πάμε κατευθείαν να το κατεβάσουμε. Εγώ το κατέβασα στο iPad μου και πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή όταν θέλουμε και ειδικά να παρουσιάσουμε φωτογραφίες σε φίλους του γνωστούς. Αλλά όταν θέλουμε να αφήσουμε το iPad σε ένα σημείο στο σαλόνι και να παίζει αυτό φωτογραφίες συνεχόμενα. Δεν μας έχεις όμως τίποτα screenshot εδώ πέρα να δούμε κι εμείς. Μας έχεις. Δεν έχουμε, ναι. Στο σκοτάδι μας έχεις. Ναι, δεν έχουν όλοι iPad, ρε man. Να πάμε σπίτι μας να το δούμε. Δυστυχώς είναι μόνο για iPad, δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να έχει στείλει κανένα screenshot να ανοίξουν και τα δικά μας μάτια. Άντε, την επόμενη. Θα πάω σπίτι να το δώσω στο PTTL. Λοιπόν, όμως το μάτι σίγουρα, φίλε, έχει ανοίξει γιατί μπήκα και είδα ποια είναι αυτή η φωτογραφία η μεγαλύτερη στον κόσμο. Πόσα megapixel, gigapixel, τι ανάλυση έχει αυτή? Gigapixel, είναι 365 gigapixel. Είναι 45 GB παραπάνω από την φωτογραφία που κατήχε μέχρι τώρα το ρεκόρ και ήταν στο Λονδίνο. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από το Mont Blanc, έτσι το βουνό, το μεγαλύτερο, το ψηλότερο βουνό στην Ευρώπη. Και για να το τραβήξουν αυτό η ομάδα που το έκανε, που είχε αρχηγό τον Φιλίππο Μπλεντζίνι, μπορούμε να πούμε ότι έμεινε περίπου για 2 εβδομάδες στο βουνό και σε 3.500 μέτρα υψόμετρο με θερμοκρασίες που φτάναν μέχρι μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Άρα τράβαγε κομμάτι-κομμάτι, έτσι. Αυτό τι έγινε, η μηχανή μπήκε σε ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο αναλαμβάνει να μετακινεί τη μηχανή και να τραβάει φωτογραφίες και οι φωτογραφίες που βγήκαν συνολικά ήταν 70.000 φωτογραφίες, οι οποίες είχαν μέγεθος συνολικά 46 τεραμπάιτς. Έτσι, χρειάστηκαν περίπου 2 μήνες για να γίνει τελική εικόνα. Φίλε, πραγματικά μπήκα και το είδα στην ιστοσελίδα που έχει γίνει embed, γιατί δεν μπορείς να το πάρεις και να το ενσωματώσεις όπου θέλεις. Το έβαλα και full screen και τόσο το zoom όσο και το δεξιά-αριστερά πραγματικά ήταν χάσιμο κανονικά, έτσι. Και φυσικά να σου πω ότι αν πούμε να την τυπώσουμε σε 300 dpi ανάλυση, πιάνει το μήκος ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, έτσι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Αυτή είναι, έτσι μεταφράζεται τα gigapixel αυτά, Ναι, σωστά. Αυτό θα πει αφίσα, όχι αστεία.
Αυτό, κανονικά. Ας πίσω εδώ πέρα στα δικά μας στην Ελλάδα, τι έχουμε, καινούργια αντιπροσώπευση εταιρείας από τη Στάμος? Η Yongnuo, η κινέζικη εταιρεία που είναι πολύ γνωστή για τα LED φωτιστικά, για τα LED φωτιστικά της, για τα flash της και για τους φακούς τους καινούργιους φωτεινούς που έχει βγάλει για Canon μηχανές, θα αντιπροσωπεύεται επίσημα από την εταιρεία Stamos με ένα χρόνο εγγύηση όλα τα προϊόντα της και ήδη έχουμε στα χέρια μας ορισμένα προϊόντα της για να τα κάνουμε review και να τα βάλουμε στο PTTL, οπότε όλοι να μπορούν να δουν ακριβώς ποια είναι αυτά τα προϊόντα και την ποιότητα κατασκευής τους αλλά και τι φωτογραφίες μας δίνουν. Άρα Olympus στα χέρια της Zegetron, Yongnuo στη Stamos. Υπάρχει, βράζει η φωτογραφική αγορά. Υπήρχε μια στασιμότητα παλιά, αλλά όλο και κάτι ξεμητάει. Και κάτι που μάθαμε σήμερα, Photix, άλλη εταιρεία σαν τη Yongnuo, δηλαδή φτιάχνει φλάσκια ραδιοσυχνότητες, ετοιμάζεται να την αναλάβει και αυτή η αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Πολύ ωραίες, σούπερ πληροφορίες και φυσικά, εντάξει, να σου πω κάτι, όχι ότι επειδή το έχουμε μαζί το PTTL, αλλά φίλε, σε σχέση και με τον ανταγωνισμό, δηλαδή site, ελληνικά, άλλα δύο, δηλαδή τρία που υπάρχουν και παίζουν φωτογραφικά, news σε ελληνικό και ό,τι άλλο επίπεδο, εντάξει, τους έχεις κάνει σκόνη κανονικά, πρώτος τα βγάζεις εσύ, να τα λέμε αυτά τώρα έτσι, όχι ότι είμαστε και εμείς μέσα, αλλά εντάξει, έτσι είναι, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Μάριος εδώ πέρα τον έχω δίπλα στο στούντιο, κάνει, ναι. Λοιπόν, πες μου και για το 24 ώρες στο Τόκιο γρήγορα. Είναι μια ομάδα που έχει φτιάξει ένα blog, η οποία ασχολείται με τη λήψη βίντεο, αλλά τι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει με κράνος ποδηλάτου ένα ειδικό σταθεροποιητή, να πω ένα ειδικό rig, να πω που μια DSLR, μια mirrorless, συγγνώμη, σε αυτή την κεκμένη περίπτωση, έχει προσαρμοστεί πάνω στο κράνος ποδηλάτου, στο ύψος των ματιών του ανθρώπου και στην ουσία προχωράει και καταγράφει σαν να είναι ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Είναι ένα πολύ ωραίο project και το αποτέλεσμα, παρόλο ότι θα περιμέναμε να είναι πολύ κουνημένο και όχι πολύ καλό, είναι εξαιρετικό. Δηλαδή πρέπει κάποιος να δει το βίντεο για να καταλάβει πόση προσπάθεια και πόση δουλειά έχει πέσει σε συγκεκριμένο project. Τέλεια. Η Ιαπωνία είμαι τυχερός και έχω πάει πριν 2,5 περίπου χρόνια. Είχα κάνει κάτι αντίστοιχο κι εγώ έχοντας μια βιντεοκάμερα στο ύψος του στήθους μου και προχωρούσα στην Ακιχαμπάρα που είναι η Electric City με όλα τα anime, manga, και οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία και έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι γύρω στα 25 λεπτά που κάνω οδηπορικό μέσα εκεί και γίνεται ο χαμός πραγματικά, Japan απίστευτη. Το PTTL λοιπόν, χορηγός επικοινωνίας, πού είμαστε, πού έχουμε μπει, καιρό είχαμε να μπούμε κάπου χορηγία. Φωτομετρία 2015 είναι φυσικά το μεγαλύτερο φεστιβάλ που δημιουργείται στην πόλη των Ιωαννίνων για 7η χρονιά. Είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ που πανελλήνια τραβάει την προσοχή όλων των φωτογράφων και του φωτογραφικού κόσμου στον πόλη των Ιωαννίνων. Πάρα πολλές εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ταινιών μικρός μήκους, διαγωνισμούς και για όλους τους λάτρες της φωτογραφίας που είτε είναι είτε δεν είναι στα Γιάννενα μπορούν να πάνε εκεί και να συμμετάσχουν. Ξεκίνησε χτες στην ουσία το φεστιβάλ, θα κρατήσει αρκετές ημέρες, περίπου νομίζω μία εβδομάδα και μέχρι τις 7 Ιουνίου στην ουσία. Και πραγματικά αξίζει γιατί η δουλειά που γίνεται από τα παιδιά που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρα σε αυτό το φεστιβάλ είναι εξαιρετική. Okay, και τελευταίο θέμα. Τελευταίο θέμα, δεν μπορούσε να λείπει ένα drone θέμα, όπως καταλαβαίνεις, καθώς ζούμε την εποχή των drones. Sprite και όχι το αναπτυκτικό, έτσι λέγεται το drone. Είναι πολύ περίεργο, το πιο περίεργο drone που έχουμε δει. Είναι σαν ένας κύλινδρος που έχει 4 έλικες, οι οποίοι μάλιστα μαζεύουν όταν προσγειώνεται. Καταγράφει Full HD βίντεο 1080 και 30 στα 30 FPS. Είναι μικρό, ελαφρύ και αδιάβροχο. Και έχει πάρα πολύ ωραίες λειτουργίες, όπως το autopilot για να πετάει μόνο του, το follow me για να ακολουθεί το χρήστη. Και αναμένουμε μέσω της Kickstarter όταν θα πάρει την χρηματοδότηση, αν τη λάβει. Ναι, θα βγει στα 800 περίπου δολάρια χωρίς τηλεκατεύθυνση για χειρισμό μέσω smartphone ή στα 950 δολάρια με τηλεκατεύθυνση. Ωραία, ρε φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για το τέλος να σε ζητήσω κάτι. Μήπως μπορείς να μας κάνεις αυτόν εκεί στις αίρες που κυνηγάει τα φίδια. Φίδι μιλάμε. Έχει καταρρεύσει το ίντερνετ. Τι είναι αυτός, ρε. Τι είναι αυτός. Λέει, πώς το λέει, και πραγματικά να προσέχετε τα φίδια. Άκουσα, λέει, έναν ήχο sound να πούμε, τι έλεγε εκεί πέρα. Φίδι, γάτα. Λοιπόν, Βάιε, τα λέμε. Φιλάκια πολλά, την επόμενη Πέμπτη σε περιμένουμε με εικόνα να σε χαρούμε όπως μας έχει συνηθίσει. Bye. Και επιστρέφω στούντιο. Έχω μαζί μου προσκεκλημένο το... καθιερωμένα προσκεκλημένο, μόνιμος. Μάριος Ρακόπουλος, game20.gr. Καλησπέρα Κώστα. Τι γίνεται, ωραίο μπλουζάκι φοράς.
Το έχω ξαναφορέσει. Είναι το θυμάμαι, το θυμάμαι. Αλλά τώρα είσαι και σε mood πιο καλοκαιρινό. Εν τω μεταξύ, με αυτό με το, που έχει πέσει στο ίντερνετ με τον συγκεκριμένο τύπο. Με το, έχει πλάκα που έχουν βγάλει και με Pokémon να πολεμάει ένα Ekans που είναι στην ουσία ένα φίδι. Ναι. Και να λέει, ξέρω εγώ, χρησιμοποίησα το. Και ήταν super effective. Δεν, και τέτοια πράγματα. Καλά, μην υπάρχει. Πανικό. Βλέπω πολλά και ενδιαφέροντα θέματα αυτή την εβδομάδα. Ναι, ε? Αν και η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει πέσει λίγο η δισογραφία. Γιατί περιμένουμε E3. Οπότε, μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούνιο. Είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Πραγματικά. Έχουμε όμως κάποιες καλές ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε για το video game για το Kursk στο υποβρύχιο. Δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Βγαίνει λοιπόν παιχνίδι που αφορά το συγκεκριμένο υποβρύχιο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το 2000 που είχε γίνει αυτή η τραγωδία, που είχε σημειωθεί έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήριο του συγκεκριμένου υποβρυχίου. Θα βγει για PlayStation 4 και Xbox One και έχει στόχο να δούμε τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το υποβρύχιο και να ρίξει φως και να απαντήσει κάποια ερωτήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί σε αυτή την τραγωδία. Να θυμίσω ότι ήταν όλο το πλήρωμα εν τέλει έπεσε θύμα αυτής της τραγωδίας. 118 άτομα χαθήκανε σε αυτό το ναυάγιο. Μάλιστα. Και εντάξει, βλέπω εκεί πέρα κάτι εφέ. Εντάξει, βία αρκετά. Ναι. Και ενδιαφέροντα όμως. Όπως και να έχει, είναι κάτι μοναδικό το οποίο κάνουν τα video games. Μπορεί να ζήσεις κοντά ιστορικά γεγονότα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να δει αλλιώς. Και το έχουν μεταφέρει δηλαδή σαν βίντεο. Παίζεις, ας πούμε, παιχνίδι, Δεν έχουμε ακόμα μάθει πολλές λεπτομέρειες. Περιμένουμε να μάθουμε τι είδους παιχνίδι θα είναι. Θα είναι adventure, αυτό θα είναι κάτι άλλο. Ναι, κατάλαβα. Αναμένουμε και αυτό. Κάτι πιο χειροπιαστό όμως έχουμε λογικά στο Need for Speed. Χειροπιαστό έχουμε teaser trailer. Έχουμε μια, ξέρουμε δηλαδή τι μια πράσινη Porsche που υπάρχει παντού τώρα πλέον στα τριλεράκια. Δυστυχώς, χειροπιαστό δεν έχουμε. 15 Ιουνίου όμως μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας δείξουν gameplay trailer και πολλά άλλα πράγματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρόκειται για την αναγέννηση, για μια νέα εποχή για το Need for Speed. Και βλέπω ότι τρέχουν με παλιά αυτοκίνητα, ε. Έχουν και πιο παλιά αυτοκίνητα, ναι. Πω, τέλεια. Περιμένουμε τώρα, γιατί είναι πολύ δημοφιλή σειρά το Need for Speed, οπότε όλοι πλέον έχουμε τις σκέδες μας εκεί. Νομίζω από Amiga έπαιζα. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά, από PlayStation 1, το Porsche Challenge που υπήρχε μετά, το Hot Pursuit. Ή από PC έπαιζα, δεν θυμάμαι. Από PC, κατά πάσα πιθανότητα από PC. Μάλλον. Τέλεια, όχι, είναι αγαπημένο. Λοιπόν, προχωράμε σε κάτι πιο Nintendo, αλλά μόνο δεν υπήρχε Nintendo. Βρε και να μην υπήρχε, κάτι θα έφερνες εσύ. Κάτι θα έφερνα, ναι. Τέλος το μικρό Wii U για την Ιαπωνία, όταν λέω το μικρό εννοώ τον 8GB. Όλοι ξέρουμε ότι το Wii U έρχεται σε δύο εκδόσεις, τον 8 και τον 32GB εσωτερική μνήμη. Πλέον η Nintendo τερματίζει το λευκό Wii U με τα 8GB. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορεί λευκό Wii U με 32 στην Ιαπωνία. Λογικά αυτή η κίνηση θα συνεχίσει και εδώ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αλλά όπως και να έχει, να το σημειώσουμε αυτό, όπως και να έχει, ο εξωτερικός USB τελείως είναι μονόδρομος αν θέλουν να κατεβάσουν πράγματα στο eShop. Γιατί μένει ελάχιστος χώρος. Ούτε εσύ άλλος και με 30 διάρι. Και με 30 διάρι. Μετά τα updates, μένει ελάχιστος χώρος μέσα. Οπότε, αν κάποιος θέλει να κατεβάσει κάποιον full τίτλο ή κάποιον τίτλο του Wii από τη Virtual Console ή κάποιο τίτλο Wii U, αναγκαστικά θα πρέπει να έχει κάποιον εξωτερικό σκληρό. Κατάλαβα. Δυστυχώς. Η Capcom συνεχίζει με τα HD Remasters. Το ξέραμε. Υπήρχε ο καπνός, υπάρχει και η φωτιά πλέον. Η Capcom λοιπόν μεταφέρει και το Resident Evil Zero. Στο HD Remaster, που είναι και αυτό το παιχνίδι του GameCube που μεταφέρεται σε HD κονσόλες. Μιλάμε για 2002 στο GameCube και το 2009 στο Wii. Οι παίκτες ακολουθούν την πορεία της Rebecca Chambers και τον Billy Cohen και ανακαλύπτουν την εμφάνιση του T-Virus. Και εδώ βλέπουμε το βίντεο που οι παραγωγοί απευθύνονται στους fans της σειράς. Α, χωρίς να δείχνουν πολλά, απλά τους, όπως να απευθύνονται, τους μιλάνε. Ναι, ορίστε, επειδή είδαμε ότι πούλησε καλά το προηγούμενο, πάμε στο επόμενο. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, και γενικά το έχω παρατηρήσει σε αρκετά video games και εκεί έτσι λίγο Ιαπωνία και έτσι, ότι βγαίνουν και μιλάνε, απευθύνονται στον κόσμο. Ναι. Το έχω παρατηρήσει και σε άλλα βίντεο δηλαδή, σχεδιαστές και άλλοι developers. Είναι κάτι το οποίο το καθιέρωσε τώρα τελευταία Nintendo που κάνει τα directs και τα treehouse. Οπότε βγαίνουν και τα λένε απευθείας στους παίκτες, δεν υπάρχουν keynotes κτλ.
Κομπλέ. Συνεχίζουμε με τον Devil May Cry 4 Special Edition. Γράφει τέλεια. Γράφει super το κόκκινο, να θέλω να ξέρεις. Α, ναι, την επόμενη φορά θα φοράω κόκκινες μπλουζές. Την επόμενη φορά θα φοράω και εγώ κάτι τέτοιο. Για πες. Λοιπόν, Devil May Cry 4 Special Edition. 23 Ιουνίου για PC, PlayStation 4 και Xbox One. Έχουμε λοιπόν ένα τρέιλερ το οποίο μας φρεσκάρει λίγο την μνήμη, γιατί το παιχνίδι, όπως ξέρουμε, έχει βγει για PlayStation 3. Μας φρεσκάρει λίγο τη μνήμη με το σύστημα μάχης. Το συγκεκριμένο τρέιλερ είναι 1080p 60 frames per second, από τα λίγα trailer, gameplay trailers που έχουμε σε αυτό το φορμά. Mm-hmm. Εννοείς full HD με 60, HD, ναι. Με 60 τέλεια, ωραία, είναι, ωραία. Είναι δύσκολο να το βρούμε αυτό. Ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν και βγαίνουν. Τι, είχαμε full HD 60 frames per second τότε που ήταν το Pac-Man. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω, θες να συμπληρώσεις κάτι. Όχι, δεν έχω συμπληρώσει κάτι. Εντάξει, τώρα Devil May Cry 4 το έχουμε δει. 35 χρόνια Pac-Man. Σε full HD 60 frames per second, φαντάζεσαι. Το μόνο πράγμα που μπορώ να φανταστώ είναι το Championship Edition στο PC. Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ τόσο πολύ. Πραγματικά. Τι γίνεται με αυτόν τον. Αυτό είναι ο. Λοιπόν, τι γίνεται. Στην Ιαπωνία και στα πλαίσια τη ταινία Pixels που είχαμε δείξει κάποτε. Νομίζω το είχαμε δείξει. Και με τις ταινίες. Γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα, το κορυφαίο, η προώθηση της ταινίας και ταυτόχρονα τα γενέθλια του Pac-Man, όπου όλοι ξέρουμε πώς ξεκίνησε, με τα arcades, όπου ο τύπος σκέφτηκε, είδε μια πίτσα μισοφαγωμένη και είπε τι θα γίνει αν ο χαρακτήρας έτρωγε αντί να τον τρώνε. Και δημιουργήθηκε ο Pac-Man στην τότε μικρή εταιρεία, την Namco, και έγινε. Έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία των video games. Όπως και το Tetris, ε. Όπως αυτά, και το αυτά Tetris. Τα δύο θα λέγαμε αυτά ότι είναι. Θα λέγαμε ότι είναι τα κοντά. Τα γνωστότερα. Αλλά φαντάζομαι ότι στο Pac-Man υπήρχαν κάποιες αποτυχίες. Για παράδειγμα, το Pac-Man για το Atari 2600 ήταν ένας από τους λόγους που έγινε αυτή η κρίση των video games στη δεκαετία του 80. Η οποία μας έβγαλε από εκείνη την τέντο στην ουσία με τα ταινίες. Κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνουμε ένα αφιερωματάκι τέτοιο και να κάτσουμε να μας κουβεντιάσεις για τέτοιο. Όχι τώρα, φυσικά, όπως μου φωνάζουν όχι από τώρα, μέσα. Βέβαια, φωνάζουν μέσα. Λοιπόν, Μάρια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Και πάμε να συνδεθούμε εμείς τηλεφωνικά με. Τι έγινε, γαβ, κάτι άκουσα από μέσα. Πάμε να συνδεθούμε με Γιώργο Καστανό και Τρίπολη για να μάθουμε κινηματογραφικές. Πρεμιέρες. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Κώστα. Ακούστηκε σαν γάμπ του, το διέβηξα λίγο. Α, ήταν το μισό άκουσα, δεν το άκουσα από την αρχή. Ακούω ένα. Α, είναι. Τα καλά αυτά. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είναι ο καιρός εκεί, πώς ήταν σήμερα. Εδώ ο καιρός είναι γενικά όλες αυτές τις μέρες πολύ άσχημος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένουμε ακόμα το καλοκαίρι. Ήρθε λίγο κάποιες μέρες τις προηγούμενες εβδομάδες, μας ξανάφησε. Ελπίζω να μην μας πιάσει πάλι και να κρυώσουμε τίποτα, γιατί δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε καθαρή. Τέλεια. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Δεν ξέρω και εμένα, και αυτή η βροχούλα σήμερα εδώ στην Αττική που μύρισε έτσι πάλι λίγο το χώμα, μου άρεσε. Τι κάνουμε. Εδώ το έχουμε παρατραβήξει, μου φαίνεται, εμείς εδώ πέρα κάτω. Ισχύει. Τι έχουμε, τι αυτή την εβδομάδα, τι λοιπόν, κάνει η πρεμιέρα. Σήμερα είναι μια αρκετά καλή εβδομάδα, γενικά με πολλά γούστα. Η πρώτη ταινία λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα είναι η νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας στην Disney, το Tomorrowland, η χώρα του αύριο. Πρωταγωνιστής εδώ είναι ο George Clooney, που είχαμε αρκετό καιρό να το δούμε, έτσι, αρκετούς μήνες. Και μαζί του παίζει και η Brit Robinson ως η πρωταγωνίστρια, ας το πούμε έτσι. Η ταινία ξεκινάει όταν στα χέρια μιας νεαρής κοπέλας της Casey πέφτει μια περίεργη καρφίτσα που της επιτρέπει να ταξιδεύει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Για να μπορέσει όμως να βρει τις πραγματικές απαντήσεις για αυτό το χώρο, για αυτό το μέρος λοιπόν, για αυτή τη χώρα του αύριο, θα αναγκαστεί να βρει και να ψάξει έναν μεσήλικα επιστήμονα που θα τη βοηθήσει και βέβαια όπως σε αυτές τις ταινίες συνηθίζεται, δεν υπάρχουν και κακοί, να τα βάλει με μια ομάδα εχθρικών ρομπότ που την καταδιώκουν. Στη συγκεκριμένη ταινία βέβαια δεν παίζει μόνο ο George Clooney και η Robinson, παίζει μαζί της και ο Hugh Laurie, ο γνωστός House από την αμερικανική σειρά που έχουμε αγαπήσει και στη χώρα μας. Ενώ η σκηνοθεσία είναι και του Brad Bird, γνωστού συνεργάτη και σκηνοθέτη της Pixar, πολύ γνωστός στους χώρους, που έχει κάνει και το Ratatouille και το Incredibles, και έχει γυρίσει και με μεγάλη εμπορική επιτυχία το τελευταίο Mission Impossible, το Ghost Protocol. Έχει δει σίγουρα κάποιες από τις ταινίες του. Ναι, έχω δει. Θα την πρότεινες, Γιώργο, αυτήν. Θα την πρότεινα. Είναι μια κλασική ταινία Disney, όπως τη φτιάχνει τον τελευταίο καιρό, με πάρα πολλά εφέ.
που έχει και κάποια κρυφά μηνύματα από πίσω, έχει ένα μήνυμα οικολογίας, ένα μήνυμα ότι ο κόσμος δεν πάει και τόσο καλά, ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι προσπαθούν να συνεργαστούν για να πετύχει κάτι παραπάνω η ανθρωπότητα. Έχει κάποια τέτοια κρυφά μηνύματα και βέβαια και τα πολύ εντυπωσιακά, όπως βλέπεις και το τρέιλερ. Ωραία, ωραία, θα την έχουμε στα υπόψη. Δεν ξέρω αν σ' αρέσουν τέτοιου τύπου ταινίες εσένα ή αν έχεις προτίμηση για κάτι άλλο. Εντάξει, εξαρτάται την ώρα. Πολλές φορές έχω πάει κάπου να δω ταινία που με έχει καλέσει κάποιος χωρίς να ξέρω τι είναι και έχω περάσει καλά. Άλλες έχω διαλέξει εγώ ταινία και δεν μου άρεσε. Είναι αυτά αναλόγως που θα σε πετύχουν. Ναι, πάντως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κοίταξε. Παρεμπιπτόντως, αυτήν την εβδομάδα βγαίνει και ένα θρίλερ το οποίο, για να τα λέμε κιόλα σωστά, είναι το remake του Poltergeist, το οποίο δεν το συνιστώ σε κανέναν. Ναι. Ποιο? Έχουν ακουστεί πολύ άσχημα. Είναι το remake του Poltergeist. Α! Λέγεται Poltergeist και αυτό. Δεν έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια, δεν το συστήνω για κανέναν. Δεν θα πάω να το δω καθόλου. Άμα είναι να μου λες ότι να χάσω εκείνη την εικόνα, την εκπληκτική, να πούμε. Που έχει βγάλει τρία, δεν έχει βγάλει Poltergeist. Τρία έχουν βγει και βέβαια το πρώτο του 82 είναι το καλύτερο. Καλύτερο να πάει κάποιο να πάρει από ένα βίντεο κλαμπ το πρώτο και να το ξαναδεί. Είναι η καλύτερη λύση που έχει. Το καλοκαίρι το κάνω αυτό. Παίρνω τέτοιες του 80 βιντεοκασέτες. Πες μας για την επόμενη ταινία, το Son of a Gun. Λοιπόν, ναι. Η δεύτερη ταινία είναι το Son of a Gun, που είναι μια αστυνομική παύλα γκανγκστερική περιπέτεια παύλα δράμα. Και δέχουμε έναν ακόμα μεγάλο ηθοποιό, τον Γιόν Μαγκρέγκορ, όπου κάνει έναν δύσκολο και επικίνδυνο φυλακισμένο γκάνγκστερ. Η υπόθεση έχει να κάνει με έναν 19χρονο, τον JR, που τον υποδίεται ο Brandon Dwight, ο οποίος μπαίνει φυλακή για ένα μικρό παράπτωμα, αλλά εκεί θα γνωριστεί με τον Lynch, τον αρχικακοποιό, που θα τον προσεγγίσει και θα τον πείσει να αποδράσουν μαζί. Θα τον μπλέξει έτσι στα δίχτυα του και όταν θα βγουν έξω θα τον πείσει να συνεργαστούν σε μια ληστεία για να κλέψουν μια μεγάλη ποσότητα χρυσού. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι και έτσι όπως φαίνονται. Θα μπουν και γυναίκες στη μέση, συμφέροντα, και οι δύο πρωταγωνιστές θα πατήσουν σε ένα τεντωμένο σκηνή και θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μαζί τους βέβαια πέφτει και η πανέμορφη Αλίσια Βικάντερ, την οποία την είχαμε δει και στο Ex Machina πριν από λίγο καιρό, μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ό,τι καταλαβαίνω και εγώ θα κάνει και το μήλο της Έρηδος μεταξύ τους. Okay. Και πες μας λίγο και για φεστιβάλ καλών, έτσι για να το προχωρήσουμε λίγο γρηγορότερα. Ο Λάνθιμος λέει... Δεν θα άκουσα καλά. Ναι. Πες μας για τις Κάνες. Ναι. Οι Κάνες λοιπόν μας έδωσαν τα βραβεία τους την Κυριακή που μας πέρασε. Για άλλη μια φορά σε αυτό το φεστιβάλ, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο, είχαμε ανατροπή με έναν μεγάλο σκηνοθέτη, τον Ζακ Κοντιάκ, για την ταινία του Τιπάν να παίρνει το Χρυσό Φοίνικα. Βέβαια, για εμάς που μας βολεύει περισσότερο, είναι το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, το τρίτο κοιτάξει βραβείο, το οποίο το πήρε ο Λάνθιμος δικαίως με την ταινία του The Lobster, ο Αστακός, η οποία βέβαια μπορεί να δείχασε και κριτικούς, αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη καταξίωση για έναν Έλληνα δημιουργό. Ναι. Είναι μόλις ο τέταρτος Έλληνας σκηνοθέτης που καταφέρει να βραβευτείς Κάνες 68 φορές που έχει γίνει το φεστιβάλ. Και έχει ένα πολύ περίεργο θέμα η συγκεκριμένη. Το άκουσα, ναι, που διαλέγουν να γίνουν ένα ζώο αν δεν καταφέρουν κάτι στο ξενοδοχείο μέσα. Ναι, ακριβώς αυτό. Ωραία. Για να γίνουν ένα ζώο, μα δεν τα καταφέρουν. Είναι η ταινία, την περιμένω από φθινόπωρο αυτή. Είχα κάτσει να δω. Ο Λάνθιμος δεν είχε φτιάξει το. Ποιο ήταν ένα που είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Που είχε κάτι... Το κοινόδοτα. Είχα κάτσει και το είχα δει, φίλε. Εντάξει, εγώ προσωπικά, δηλαδή, ενώ κάθισα με όλη μου την χαρά και τη διάθεση να το αντιμετωπίσω σαν κάτι ενδιαφέρον και όχι απλά μια βλακεία, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν με. Το βρήκα αδιάφορο. Όχι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησα τρομακτικά πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Μιλούσε με παραλληλισμούς για την κοινωνία που ζούμε. Ναι. Και είναι μια ταινία που στο εξωτερικό, όπως και ο το Lobster βέβαια, ειδικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Αμερική, έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές και μάλιστα θα βρει και διανομή πολύ σύντομα στην Αμερική. Είναι ένας άνθρωπος που τον προτιμάνε πολύ στην Αμερική, βασικά και εκτός συνόρων. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο περίεργοι, τρώμε τους σε αυτούς πολλές φορές. Να κλείσουμε με κάτι έτσι πάλι ζόμπι και τα λοιπά. Τι γίνεται με αυτό το... Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο τρέιλερ της κομικής κομμωδίας με στοιχεία Splatter το κουτίς, όπου αυτή τη φορά ανατρέπονται τα πράγματα. Έχουμε ζόμπι παιδιά που κυνηγάνε δασκάλους σε ένα δημοτικό. Και νομίζω ότι το τρέιλερ θα τα πει όλα. Έχει πρωταγωνιστεί τον Ελάιζα Γουτ, το Φρόντο των Άρχοντων Δεκλειδιών, και το περιμένουμε από τέλη Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα. Βλέπουμε το βίντεο και φυσικά, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Και εγώ, πριν κλείσουμε και αφού είμαστε στην χωρία των θεαμάτων με τον κινηματογράφο και θα πρέπει, ας πούμε, μπορούμε να ευλογήσουμε και τα γένια μας εδώ πέρα, να πω ότι η αδερφούλα μου
η Μάρα, η οποία εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται στο Βερολίνο και εργάζεται. Την χτύπησε όπως τόσους άλλους νέους η οικονομική κρίση. Ανεβάζει την πρώτη της θεατρική παράσταση, γιατί ασχολείται με την ηθοποιία και το τραγούδι. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Βερολίνο, σκηνοθετεί την παράσταση Λυσιστράτα, Λυσιστράτη δηλαδή. Κάνει πρεμιέρα αύριο λοιπόν στο θέατρο ΤΙΚ, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο, σε σκηνοθεσία της αδερφούλας μου, Μάρα Βλαχάκη, και η παράσταση παίζεται στα ελληνικά με γερμανικούς υπέρτιτλους για να μπορούν να το καταλάβει και το κοινό εκεί πέρα οι Γερμανοί. Η θεατρική ομάδα φιλοδοξεί να φέρει το γερμανικό κοινό, κοντά στα ελληνικά θεατρικά έργα και στην πολιτισμική μας κληρονομιά, την ελληνική. Παίζουν Τζίνα Φραγκογιάννη, Κώστας Γρίβας, Κατερίνα Μωραΐτη, Ραχίλ Σιδηροπούλου και Μαρίνα Τσακαλάκη. Αύριο λοιπόν πρεμιέρα με εισιτήριο 7 ευρώ από ό,τι ξέρω, και Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο ΤΙΚ στο Βερολίνο. Μια ελληνική ομάδα κάνει την παράσταση Λυσιστράτα. Εμείς τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Η τεχνολογία μας ενώνει εδώ στο web TV του star.gr. Bye bye!